Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Ξεκινάμε φυσικά με το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο παρά η συγκέντρωση διαμαρτυρίας, η χθεσινή συγκεκριμένα που έγινε στη Μεγάλη Παναγία στη Χαλκιδική. Κάτοικοι και φορείς της περιοχής συνεχίζουν τον αγώνα τους ενάντια στην επένδυση της μεταλλουργίας χρυσού στην περιοχή τους. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες συμμετείχαν φορείς και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο για να διατρανώσουν και αυτοί, όπως είπαν, την αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης. Το παρόν έδωσαν επίσης και ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μαζί με δύο αντιδημάρχους, ο οποίος για άλλη μια φορά τόνισε μεταξύ άλλων πως αν χρειαστεί θα βάλει και το σώμα του μπροστά στα μηχανήματα για να σώσει τον τόπο. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της επένδυσης εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική έκαναν την Κυριακή κάτοικοι της περιοχής και φορείς στη διασταύρωση της Μεγάλης Παναγιάς. Κρατώντας πανό και μαύρες σημαίες, οι συγκεντρωθέντες έκαναν λόγο για χρυσές υποσχέσεις και μαύρο μέλλον, εκφράζοντας για άλλη μια φορά την αντίθεσή τους στο τεράστιο οικονομικό και περιβαλλοντικό σκάνδαλο που συντελείται, όπως είπαν, στην περιοχή. Στο σημείο βρισκόταν από νωρίς ισχυρή αστυνομική δύναμη που διενεργούσε ελέγχους σε αυτοκίνητα και λεωφορεία που κατέφθασαν σχεδόν από όλες τις πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, προκειμένου οι επιβάτες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Το παρόν έδωσαν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και οι αντιδήμαρχοι του Δήμου. Αλλά βλέποντας ότι ο αγώνας σας είναι σκληρός και εδώ και ταυτός με το δικό μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και λέω με απόλυτη αισιοδοξία και πεποίθηση ότι δεν θα ανοίξει ούτε ένας πόντος γης από την αξία των χρυσοθύρων. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης προειδοποίησε, όπως είπε χαρακτηριστικά, όσους συμφωνούν με την επένδυση ότι θα τους βρουν απέναντί τους με ειρηνικό όμως τρόπο. Έχουμε λοιπόν να προειδοποιήσουμε όλους όσους είναι από την άλλη μεριά του λαού ότι εμείς με ειρηνική διάθεση, χωρίς αντιστάσεις βρώμικες και με δολιοφθορές, θα συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Ο κύριος Λαμπάκης τόνισε πως ο αγώνας θα συνεχιστεί χωρίς βία και δολιοφθορές, ενώ ως νομικός με εμπειρία τάχθηκε υπέρ της νομιμότητας και των αποφάσεων της ελληνικής πολιτείας. Όσο και αν χρειαστεί και όσο πάει. Το όσο πάει σημαίνει μετά τον δικαστικό αγώνα, αν υπάρχει η αδειοδότηση στην Αλεξανδρούπολη και αν απορριφθεί και η αίτηση ακυρώσεως οποιαδήποτε είτε εδώ είτε εκεί, θα συνεχίσουμε προασπίζοντας το χώμα αυτό. Στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχε και ο κύριος Τόλης Παπαγεωργίου, γνωστός για τους αγώνες του κατά των χρυσορυχείων, ο οποίος αναφέρθηκε στα γεγονότα στις Κουριές και αρνήθηκε να τα καταδικάσει, παραδεχόμενος μάλιστα πως αυτή τη στιγμή εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης εις βάρος του. Επειδή λοιπόν εγώ αυτά τα απλά λόγια που είναι πανανθρώπινα και περισσότερο θα έπρεπε να είναι όλων των Ελλήνων τα λέω, θεωρήθηκα ως ηθικός αυτούργος από αυτούς που την Κυριακή πήγανε πάνω στο βουνό και κάναν αυτά που κάνανε. Και βέβαια δεν θα τα καταδικάσω με τίποτα. Καμία περίπτωση δεν υπάρχει να τα καταδικάσω. Απλά δεν έχω τη δύναμη να τα κάνω. Λυπάμαι, τι να το κάνω, είμαι μεγάλος. Δεν μπορώ. Αν είχα τις δυνάμεις, αλλιώς θα ήταν τα πράγματα. Έχω αυτή τη στιγμή έχω ένταλμα σύλληψης. Αυτή τη στιγμή διαφεύγω τη σύλληψη. Για ποιο λόγο? Γιατί έχω ένταλμα για ηθική αυτουργία. Ηθική αυτουργία σε τι? Ηθική αυτουργία στα γεγονότα της Κυριακής και πάνω στις Κουριές. Θεωρήθηκαν δηλαδή ότι αυτά που λέω εγώ τους ξεσηκώσαν και το κάναν. Ηθική αυτουργία ενώ ακόμα δεν ξέρουν τους αυτουργούς. Τον ηθικό αυτουργό τον βρήκαν. Τους αυτουργούς δεν τους έχουν βρει. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Παπαγεωργίου λέει πως δεν δίνει σημασία στους νόμους, αφού και κατά το παρελθόν σε άλλη διαμαρτυρία κατά του χρυσού δήλωνε τα εξής. Και δεν πάει να γονάζουν και τα δικαστήρια και οι νόμοι και το Υπουργείο και οι υπουργοί, τους έχουμε γραμμένους. Εν τω μεταξύ, στη συγκέντρωση της Κυριακής μέρος πήραν και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΚΚΕ, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην επένδυση χρυσού, ενώ υπήρξαν και οι σχετικές ανακοινώσεις από τα κόμματά τους. Ήρθε η ώρα της ευθύνης, η ώρα της αντίστασης. Στις κρίσιμες αυτές ώρες καλούμε ως ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο τους κατοίκους και τους πολίτες του τόπου να δείξουν εγρήγορση και να αποτρέψουμε την πραγματοποίηση της καταστροφικής αυτής επένδυσης που στην πραγματικότητα συνιστά ξεπούλημα και ληστεία εις βάρος του ελληνικού λαού και των μελλοντικών γενεών. Είμαστε σίγουροι και καταλαβαίνουμε όλο ένα και περισσότερο και ο τελευταίος ότι αυτό που καταστρέφει τον τόπο δεν είναι ο Πάχτας. Δεν είναι το Σαμαράς, είναι το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά όλες αυτές τις τραγωδίες. Οι μαζικοί φορείς της πόλης, κάθε εργαζόμενος, άνεργος και αγρότης, πρέπει να μπει στην πρώτη γραμμή, ανατρέποντας αυτή την απόφαση, αυτή την πολιτική για να γίνει ο ρηκτός πλούτος και ανάμεσά του ο χρυσός λαϊκή περιουσία.
Βρισκόμαστε εδώ για να μεταφέρουμε τη συμπαράσταση του κόμματος μας στον αγώνα σας και στις δίκαιες διεκδικήσεις σας. Όλα αυτά λοιπόν χθες στη Χαλκιδική, στην Μεγάλη Παναγία. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα της τοπικής μας ειδησιογραφίας και ειδικότερα στο δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί με τις απολογίες των κατηγορουμένων συνεχίστηκε σήμερα στο δικαστικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης. Ήταν η δεύτερη μέρα της δίκης για το θάνατο της 44χρονης δασκάλας από την Άνθεια της Αλεξανδρούπολης, της Φανής Μπουζινίδου. Η άτυχη γυναίκα απεβίωσε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.